Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Είναι Κώστα. το πρώτο βίντεο μετά από 660 βίντεο που με βοηθάει ο αδερφός μου ο Παναγιώτης. Τι λέει, χρόνια πρέπει να σε έχω εκμεταλλευτεί, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα. Λοιπόν, φεύγω από Λίμνο και εδώ και καιρό έχω αγοράσει κάποια αξεσουάρ για το λάπτοπ για να μπορώ να δουλεύω εξ αποστάσεως. Και περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή, το καθυστέρησα επίτηδες με το βίντεο για να μπορέσω να σας τα δείξω και εσάς. Είναι ψηλά χαζά, έψαξα να τα βρω στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι η τιμή που βρήκα στο εξωτερικό από Κινέζο μάγαζα είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που έχει εδώ. Και τα αγόρασα, εντάξει αν το ήταν ένα ευρώ πιο ακριβά, αλλά κλάιν ήρθαν πιο γρήγορα είναι η αλήθεια από ότι αν το πρώτο από το AliExpress ή οπουδήποτε άλλο. Και είναι τρία πραγματάκια θα δείξω σήμερα, δύο πολύ απλά. Εν τω μεταξύ, κάνω να pause το βίντεο για να σας δείξω πριν και κάποια άλλα πραγματάκια. Αγόρασα και κάποια κονβερτοράκια για το μεγάλο το unboxing εδώ στο πλάι. Θα τα συζητήσουμε όμως, θα σας τα δείξω σε λίγο. Αυτά τα αγόρασα από εδώ, από Ελλάδα. Οπότε θα μπουν στην άκρη προς το παρόν. Να σας δείξω τα μικρά πρώτα και σιγά σιγά θα πάμε και στο μεγάλο για να σας τα εξηγήσω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρα, καταρχάς έχω το λάπτοπ εδώ. Το λάπτοπ αυτό το αγόρασα μεταχειρισμένο από ένα φίλο. Πούλησα τη φιγούρα του Witcher και αγόρασα αυτό το λάπτοπ, πολύ καλό βάλου, το οποίο η αντίθεση είναι αρκετά ψηλά, όταν κάθεται σε στερεή επιφάνεια είναι αρκετά ψηλά πάνω από το έδαφος, αλλά θα ήθελα να σηκώνεται λίγο πιο ψηλά, να είναι λίγο υπογωνία. Συνήθως έχω βάσεις, αλλά τι γίνεται, οι βάσεις που έχω είναι μεγάλες. Όταν είμαι σε σταθερή επιφάνεια σε γραφή είναι ωραία, αλλά όταν μετακινείσαι, επειδή δεν μπαίνουν πολύ εύκολα στο backpack και πιάνουν χώρο, σκέφτηκα και βρήκα δύο πραγματάκια. Τα οποία κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και τα δύο, μόνο που το ένα είναι πιο μόνιμο και το άλλο είναι λίγο πιο πρακτικό. Δηλαδή στην ουσία τα πρώτα δύο πράγματα που θα σας δείξω είναι πώς θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά το λάπτοπ για να μπορώ να δουλέψω. Το πρώτο λοιπόν είναι κάτι ποδαράκια τα οποία βρήκα. Αυτά εδώ, τα οποία είναι πολύ βολικά. Είναι της Bassus τα συγκεκριμένα. Η τιμή τους έχει και απόδειξη από πίσω 7,80 από ελληνικό κατάστημα. Στο εξωτερικό τα είχα βρει γύρω στα 5 ευρώ. Αλλά εντάξει, επειδή δεν ήθελα να περιμένω ένα μήνα να μου έρθουν, αγόρασα αυτά εδώ, που είναι ακριβώς τα ίδια με του εξωτερικού. Υπάρχουν και άλλα σχέδια, ίσως το πιο πιθανό να βρείτε και λίγο πιο μητερά ή οτιδήποτε. Αλλά κλασικά η Bassus έχει αυτά τα χαζά αυτοκολλητάκια. Οκ. Okay. Έχουμε. Σου δείχνει πώς να τα χρησιμοποιήσεις, πώς να τα βάλεις. Αυτοκόλλητα είναι. Και έχουμε και αυτό εδώ το οποίο είναι tear here. Ό,τι κατάλαβα για να καθαρίσεις το λάπτοπ. Τα καθαριστικά. Dust absorber, ναι, ok. Και καθαριστικά wet wipes για να μπορέσεις να καθαρίσεις το λάπτοπ ώστε να μην έχεις πρόβλημα να σου τρέχεις σκόνες για να κολλήσουν καλύτερα. Λοιπόν, παραγγελίο ότι είναι πολύ ωραίο. Γιατί απλά μπαίνουν από κάτω, είναι με 3M αυτοκόλλητο και αυτό που κάνουν στην ουσία είναι να ανασηκώνουν το λάπτοπ υπογωνία. Είναι πάνω στο λάπτοπ μόνιμα. Πολλά λάπτοπ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, π.χ. τα Mac και οτιδήποτε. Και έχει σε μαύρο και σε σημεία. Εγώ πήρα σημεία, ταιριάζουν ψηλό, ταιριάζουν με το λάπτοπ. Και είναι μέταλλο, δεν είναι πλαστικό. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον θα είναι λίγο ανθεκτικά, δεν θα σπάνε εύκολα. Αλλά άμα σπάσα, αν σπάσουν αυτά, πάει και το λάπτοπ. Αλλά ναι, λοιπόν, να τα βάλω κιόλα για να σα δείξω. Καταρχά, το λάπτοπ λέει ότι πρέπει να τα βάλει με κατεύθυνση έτσι. Δηλαδή σε φάση να είναι κάπω έτσι. Το οποίο η αλήθεια είναι δεν ξέρω. Θα κρατήσει το βάρο από το. Μένα θα με βόλευε ανάποδα τώρα που το βλέπω, αλλά. Α, ναι, γι' αυτό. Θα το κρατήσει το βάρος. Α, θα το δοκιμάσουμε, γι' αυτό θέλω να το δω. Είναι το αυτοκόλλητο δεν μου φαίνεται πολύ δυνατό. Είναι πολύ, ξέρω εγώ, φαίνεται πολύ περίεργο. Αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε μαζί παρέα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει σκόνη, οπότε να σας καθαρίσουμε λίγο το λάπτοπ από πίσω. Έχει τα υγρά πανάκια που και αυτά είναι χρήσιμα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι χρήσιμα. Αν καλά, εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες. Μπορείτε να καθαρίσετε με οτιδήποτε δικό σας καθαριστικό έχετε. Εγώ συνήθως θα χρησιμοποιούσα ισοπροπυλική αλκοόλη. Πού να το βάλω,
Θα καθαρίσω λίγο καλά. Λοιπόν, έχει και αυτά εδώ που είναι. Εγώ λέω να το βάλω εδώ πέρα. Αν και μια ιδανική θέση να ήταν εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω, δηλαδή θα μπορούσα να τα βάλω είτε εδώ πέρα, αλλά θα πιάνουν και τους ανεμιστήρες τα βέντα από κάτω, τα οποία πρέπει να τα φυσήξω τώρα που το βλέπω, ή να τα βάλω εδώ στο πλάι. Ε? Θες κάπου που να βέβαια... έχει ίσιο και να μην είναι... Ναι, εδώ από το πλάι δυστυχώς δεν είναι και πολύ ίσιο τώρα που το βλέπω, δηλαδή μπαλαντσάει το βλέπεις. Ναι. Δηλαδή δεν κάθεται 100% ευθεία. Και επίσης το κακό είναι τώρα σε μένα, ας πούμε, για παράδειγμα, με το που το κάνω αυτό, αν τα έχω κλειστά τα ποδαράκια δεν θα στέκεται καλά το λάπτοπ. Κατάλαβες γιατί? Αλλά και πάλι τα ποδαράκια τα πάνε για να τα χρησιμοποιείς, οπότε αυτό είναι λεπτομέρεια. Νομίζω ότι κάπου εδώ πέρα θα είναι η καλύτερη θέση, νομίζω. Αν είναι ανοιχτό, να ήταν οριακά πάνω στο vent, οπότε δεν θα έχει τόσο μεγάλο θέμα, πιστεύω. Ναι, ναι, τι λες? Θα το δοκιμάσουμε έτσι. Λοιπόν, οπότε θα τα βάλω εδώ πέρα, αν και κάτι μου λέει να τα βάλω εδώ. Δηλαδή, θα βάλω σε αυτό το σημείο. Αν και νιώθω ότι θα ξεκολλήσουν πιο εύκολα, είναι η αλήθεια. Αυτό φαίνεται πιο σταθερό πάντως, από ότι αυτό το σημείο. Δεν ξέρω, κατασκευαστική αστοχία, ίσως επειδή το άνοιξα, ξέρω. Μάλλον εδώ πέρα θα τα βάλω και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, έχουμε αυτή την πρώτη βλακεία, η οποία τη χρησιμοποιείς για να απομακρύνει κάθε σκόνη. Δεν είναι βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, είναι και ανάλογα το λάπτοπ, ας πούμε σε αυτό μπορεί να μην δουλέψει ιδανικά. Λοιπόν, το βάλω εδώ πέρα, θα το ευθυγραμμίσω έτσι για να μην προξέχει και πάρα πολύ από το λάπτοπ. Υπάρχει μια σχετική ευθεία, εντάξει. Να δούμε τι πετύχαμε με όλο αυτό. Λοιπόν, έτσι είναι από πίσω. Θα ανοίξω πρώτα αυτό εδώ. Και ο Θεός και η ψυχή. Λοιπόν, καταρχάς. Είναι υπογωνία, έτσι. Δεν ξέρω, μπορείς να το πιάσεις, φαίνεται. Δηλαδή, μπορώ να τα ανοίξω full. Σηκώνει το λάπτοπ. Ναι, φαίνεται. Καμάτο είναι. Ε? Φαίνεται. Ωραία. Νομίζω ότι είναι αρκετά βολικό. Του δίνει ύψος. Ωραία τέτοια. Ναι, ναι, ωραίο, και ωραίο και ύψος. Αέρα. Ναι, του δίνει πολύ ωραίο ύψος. Και από εδώ μπορώ να τα πιάσω. Είναι σκληρά. Δεν Αν το βάλω αυτό εδώ, για κάτσε να δω αυτό εδώ. Τώρα αν σας φύγει η κόλλα από πίσω, γιατί λογικό είναι με τον καιρό ή οτιδήποτε, απλά βάλετε δικιά σας 3M, δεν είναι δική ταινία. Ω, αυτό είναι λίγο πιο ψηλό. Νομίζω ότι και αυτό είναι βολικό. Πώς φαίνεται? Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο από το άλλο. Ναι, αυτό το είναι... άλλο είναι λίγο. Λίγο πιο κοντό, κάνει πιο. Εντάξει, το καλό είναι. Στη γωνία. Το καλό αλλά... είναι ότι έχει επιλογές πώς να το ψάξει. Δεν με βολεύει έτσι. Μου φαίνεται πολύ πιο βολικό στα χέρια το λάπτοπ. Δηλαδή. Και κάπως έτσι. Ζεστάθηκε η κάμερα, αναγκαστικά έκλεισε το κινητό. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, από ό,τι είδα και λίγο που έγραψε, γιατί αυτό ήθελα να το πω, πόσο βολεύει και το πληκτρολόγιο καθώς γράφεις, για τα λεφτά τους δίνουν κάτι το οποίο ειδικά αν μετακινήσει και δεν θες να κουβαλάς και μια βάση μαζί σου, δηλαδή θες να πας σε μια βιβλιοθήκη να διαβάσεις, πας στο γραφείο οπουδήποτε, σηκώνει από κάτω, έχει καλύτερο εξαρισμό το λάπτοπ, καλύτερη εργονομία το πληκτρολόγιο, τουλάχιστον για μένα από ό,τι φαίνεται, έτσι με βολεύει περισσότερο, με 7 ευρουλάκια. Γενικά και από ό,τι φαίνεται είναι και θεκτικά. Τώρα χτυπάνε τα μηνύματα, ο κόσμος σου ναι. Δεν θα μείνω σε ησυχία δευτερόλεπτο. Whatever, κάτσε να αρχίσουμε τον ήχο να μην ακούγεται. Πρώτο, πώς φαίνεται, εγκρίνεις.
Ωραία. Χρήσιμο. Στο δεύτερο, κάτι που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή θα πάω στο νησί και συνήθως εγώ δουλεύω εξ αποστάσεως, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλω και συνήθως βάζω μητρό, γιατί δεν γράφω πολύ συχνά στο τέτοιο, ή θα βάλω τη γραφίδα και θα ήθελα γενικά η οθόνη θέλω να είναι σε ύψος. Το δεύτερο πράγμα είναι αυτό εδώ. Έψαχνα να βρω μία βάση για να το σηκώσω πιο ψηλά από το έδαφος. Η οποία όμως να διπλώνει με στην τσάντα, να μην κουβαλάω. Έχω δύο βάσεις, έχω μια πλαστική από τα IKEA. Έχω μία με ανεμιστήρα από κάτω που δεν κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτές είναι τεράστιες, δεν χωράνε μέσα στο backpack. Οπότε εγώ ήθελα να πάρω κάτι, το οποίο φαίνεται προσεγμένο εξ αρχής. Εντάξει, τώρα είδα διάφορα σχόλια. Είναι αυτή εδώ πέρα στο κουτί, θα το δούμε και μέσα. Είναι πολύ απλή. Νομίζω είναι για 16 οθόνη, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχει διάφορες διαστάσεις και διάφορα χρώματα. Δεν είμαι σίγουρος ποιο από τα δύο πήρα. Έχω την αίσθηση ότι πήρα αυτό, αλλά θα το δούμε τώρα σε 2 δευτερόλεπτα. Αν και μικρό το κακό, δεν με ενδιαφέρει το χρώμα στην προκειμένη περίπτωση. Το οποίο διπλώνει, όπως βλέπετε, το μέγεθός του μαζεμένο είναι πολύ μικρό. Διπλώνει, μπαίνει πάπ στο backpack σας ή οπουδήποτε ρε παιδί μου. Είναι πολύ εύκολο να το μετακινήσεις. Και τυπικά σου προσφέρει αυτό το πράγμα. Έχεις ένα stand για το PC. Φυσαρμόνικα, έτσι. Είδα, έλα, πες το δει. Πολύ περίεργο σχέδιο, πάμε. Πολύ βολικό σχέδιο, θα έλεγα. Μεταλλικό είναι. Μέταλλο. Δεν είναι πλαστικό. Το οποίο δίνει ένα εξτρά αυτή τη στιγμή, καλύτερο για μένα. Και τυπικά κάνει αυτό το πράγμα. Στο βάζει σε όποιο θες. Τώρα θα μου πεις είναι για διάφορα μεγέθη, αυτό φαίνεται για, και για πιο μικρό λάπτοπ. Αλλά και για οθόνη μπορείς να κάνεις. Βέβαια αυτό σκέφτομαι ότι θα ήταν βολικό να βάζω και τη γραφίδα επάνω. Πω, ναι. Δηλαδή θα μπορούσα να βάζω και τη γραφίδα επάνω και να γράφω. Θα βολεύω. Θα βολεύω πάρα πολύ. Αλλά για να δούμε με το λάπτοπ τώρα, ας πούμε, στην πιο μεγάλη θέση. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο σταθερό. Βλέπεις αυτό μπαλαντσάρει λίγο. Ενώ αυτό είναι σταθερό. Εντάξει, αλλά τώρα το λάπτοπ θα μπει, θα κουμπώσει επάνω. Έτσι. Α, υπερβολικά. Να σου πω κάτι, όχι. Γιατί έρχεται ακριβώς η οθόνη στο ύψος των ματιών. Πώς φαίνεται. Σταματάει εδώ με pad, με ελαστικά. Αν και η αλήθεια θα τα ήθελα λίγο να γυρίζουν κιόλας, δες. Εδώ. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό. Το οποίο στο φέρνει στο ύψος, σκέψου τώρα, να θες να παίξεις με το λάπτοπ, να έχεις το πληκτρολόγιο στο ποδήλατο σου και η οθόνη σου είναι στο ύψος των ματιών. Τι, δεν είναι εργονομικό. Όχι, για εκείνο εκεί. Ό,τι δεν κάνει, κόβεται. Τι εννοείς? Για τα σιδεράκια που έχουν. Ναι, ναι, με τον τροχό από εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται πολύ βολικό. Ειδικά για μένα που κάνω μαθήματα και βάζω τη γραφίδα. Δηλαδή μπορώ να βάλω και τη γραφίδα και να βλέπω το τέτοιο, να έχω και μια οθόνη από δίπλα. Ναι, εντάξει, από αυτό κερδίζει. Δηλαδή δες τώρα λίγο. Μα βάζει την οθόνη από δίπλα. Εντάξει, αυτή κατεβαίνει κιόλα πιο κάτω. Αλλά ξαφνικά έχω δύο οθόνες στο ύψος των ματιών. Ναι. Το οποίο είναι πολύ βολικό. Αλλά είναι, συμφέρει μόνο με εις έξτρα πληκτρολόγιο. Ναι, εντάξει. Και έτσι, ναι, όχι, δεν μπορείς να γράψεις έτσι τόσο εύκολα. Αλλά σας ξαναλέω, για κάποιον ο οποίος παίζει στο PC και έχει δικό του πληκτρολόγιο. Αλλά κυρίως, να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Αν παίζει ή δεν παίζει. Αυτό αγοράστηκε για μένα με προοπτική να δουλέψω, ναι, εντάξει, σίγουρα, online. Δηλαδή βάζω τη γραφίδα μου εδώ στα μαθήματά μου, το οποίο κουμπώνει κιόλας. Πολύ βολικό θα έλεγα. Θες να τη φέρεις δύο λεπτάκια, πρέπει να είναι πάνω στο σωρό, οκ. Okay. Αυτή είναι η μικρή γραφίδα που έχω. Έχω πάρει και την άλλη πέριξα. Οπότε, παπ, μπήκε εδώ πέρα. Και μα γαμάτο είναι. Μέχρι να τη σπάσω, αλλά γαμάτο είναι. Και να σου πω, έχω από κάτω και τη μεγάλη τη γραφίδα. Άντε, έτοιμο. Οπ. Και να σου πω κάτι. Εν μεταξύ φεύγουν οι σκόνες και αυτά, δεν πειράζει. Πρέπει να ξεσκονίσω λίγο, αλλά. Άντε, θα βάλω και τη μεγάλη τη γραφίδα. Ορίστε. Η οποία είναι όντως μεγάλη και πιάνει και χώρο. Και γαμάει. Sorry για την έκφραση, αλλά είναι αλήθεια. Τίμιο. Πολύ τίμιο. Αυτό είναι και mousepad, by the way. Ξέχασα να το πω στο τέτοιο. Αυτό είναι mousepad, φίλε. Κάλιο, αργά πάρα πολύ. Μετράει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν άνοιξα τη γραφίδα, δεν το είχα δείξει γιατί δεν το ήξερα. Το ανακάλυψα στην πορεία. Αυτό είναι και mousepad. Αλλά ναι, ξαφνικά μπορώ να βάλω τη γραφίδα. Για δοκίμαζε τη γραφίδα μόνο με τη βάση. Τι εννοείς? Αυτό που είπες πριν. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω το λάπτοπ. Εν τω μεταξύ, κάπως έτσι αυτό γίνεται καθαρά για εργονομικούς λόγους.
Δηλαδή το κατεβάζω. Δεν θα τα αγορά, δεν θα το πάρει κάποιο τώρα για να απλά για να το έχει. Μια χαρά μου φαίνεται. Ναι, δηλαδή πες ότι έχω το στυλό. Βολικό μου φαίνεται, γιατί συνήθως εγώ τη γραφή τη βάζω υποκλίση. Και μου φαίνεται πάρα πολύ βολικό παρασκευά. Δηλαδή για να βάλω και τη μεγάλη, θα σου πω. Η μεγάλη βέβαια επειδή είναι μεγάλη και μπαλανσάρει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι βολική, γιατί ξέρεις πάει το... Ναι, εντάξει, η μεγάλη μπαλανσάρει, δεν είναι τόσο... Όχι, για τη μεγάλη όχι. Αλλά για μένα, δεν θα πάρω και δεύτερο. Άνετα έπαιρνα και δεύτερο. Δηλαδή να έχω το ένα στο λάπτοπ και επειδή θα ετοιμάζω room remake over, θα το κάνω λογικά όταν θα γυρίσω από το νησί, από το νησί τον Αύγουστο. Θα το ψήνα να πάρω, γενικά θα το γυρίσω όλη τη δουλειά μου στροφή στον υπολογιστή, στο λάπτοπ. Δηλαδή σταματήσω να έχω το σταθερό. Οπότε για μένα νομίζω ότι θα είναι θερμοβολικό μια γωνία να δουλεύω έτσι. Ω, τώρα δεν ξέρω, έχω καταχάρη τρελά, δεν παίζει. Μ' άρεσε, πολύ καλή αγορά. Δεν είναι ακριβό, δεν είναι ακριβό, θα σας πω ακριβώς πόσο έχει. Η απόδειξη είναι μέσα κολλημένη. 5 ευρώ. Έλα, για 5 ευρώ τα άξιζε. Όχι. Για 5 ευρώ τα άξιζε. Καλό. Λοιπόν, για μένα τα αξίζει με full. Βέβαια η αλήθεια είναι θέλει προσοχή. Βλέπεις, το ένα είναι στα πιο σταθερό, το άλλο δεν είναι τόσο σταθερό. Εντάξει, δεν είναι να παίζεις με αυτά. Κοίτα, αυτό εξαρτάται αν έχει κάποιο πινάκι, ίσως φύγει, οπότε... Εντάξει, θα το βάλω λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούμπησε το πάνω, μικρέ βοηθέα. Να πάμε και στο μεγάλο. Λοιπόν... Μπορούμε να μείνουμε εδώ στο ποτήρι. Ναι, το ποτήρι είναι γαμάτο, Τα παγάκια είναι... Άσε τα παγάκια εδώ που είναι στον αέρα. Γαμάτο δεν είναι. Τα παγάκια είναι από τα Jumper, by the way. Εντάξει, κάνω δουλίτσα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Σ' άρεσε, θα...